Για μια ακόμη χρονιά, σύσσωμο το ελληνικό έθνος γιορτάζει το έπος του 40. Σήμερα οι μαθητές όλων των βαθμίδων κατέθεσαν στεφάνια σε ένδειξη ευγνωμοσύνης σε αυτούς που είπαν το όχι στον φασισμό, που είπαν το ναι στην ελευθερία, που είπαν το ναι στη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης και αποτίμησης φόρου τιμής προς τους προγόνους που προασπιζόμενοι τα ιδανικά και τις αξίες της πατρίδας μας και ιδιαίτερα την ελευθερία θυσιάστηκαν στα βόρειο-υπηρετικά βουνά για να δείξουν στους κατακτητές το σθένος, τον ηρωισμό και την αυτοθυσία προκειμένου να προασπιστούν την ελευθερία. Με την μαθητική παρέλαση κορυφώθηκαν σήμερα και στην πόλη της Ναυπάκτου οι εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε το πρωί η επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριου κυρίου Ιερόθεου. Μετά το τέλος της δοξολογίας, εκφωνήθηκε μέσα στον Ιερό Ναό ο πανηγυρικός της ημέρας, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο κύριο Ιερόθεο και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό Πεσόντων από εκπροσώπους φορέων της πολιτείας και μαθητές, που με επικεφαλής του δασκάλους και τους καθηγητές τους αποτίμησαν φόρο τιμής στο Μνημείο των Ιερών και κατάθεσαν στεφάνια. Μετά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση των μαθητών. Μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων παρέλασαν σε άψογους σχηματισμούς μπροστά από την εξέδρα των επισήμων στην πλατεία Φαρμάκη υπό τους ήχους της Δημοτικής Μπάντας. Την παρέλαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ετωλοκαρνανίας, εκπρόσωποι των στρατιωτικών εκκλησιαστικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας.
σημασία της ημέρας, τα δικαιώματα, τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού έθνους αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης και ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Ασημάκης Φωτόπουλος. Οι θυσίες και αγώνες των προγόνων μας αποτελούν πραγματικά μια σημαντική παρακαταθήκη για όλους εμάς. Όλοι μαζί ενωμένοι, με ομοψυχία και κυρίως με εθνική υπερηφάνεια, μπορούμε να βλέπουμε με πολύ αισιοδοξία το μέλλον της πατρίδας μας, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει δυνατά προς τα μπροστά. Όσον αφορά τη σημερινή ημέρα στην πόλη μας, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα νέα παιδιά της πόλης μας που πραγματικά μας κάνανε υπερήφανος κατά τη διάρκεια της παρέλασης και θέλω να πω ότι είμαστε δίπλα τους για μια Ναύπακτο που προχωράει με δύναμη προς το μέλλον. Αυτές οι μέρες είναι μέρες που πρέπει να μας προβληματίζουν για την αγάπη προς την πατρίδα, για την αγάπη προς την οικογένεια. Νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε με το κεφάλι ψηλά. Περνάμε μια κρίση οικονομική παγκόσμια, η οποία έχει επηρεάσει και την, αν θέλετε, και τη συνείδηση του κόσμου. Θέλει δυνατά από αυτές τις μέρες να μπορέσουμε να εμπνευστούμε, έτσι ώστε η αυριανή μέρα να είναι πιο αισιόδοξη και με χαμόγελο.